Συνέντευξη τύπου παρουσία των εκπροσώπων της Mediterranean Gas και της Exxon Mobil για τη μονάδα LNG στο λιμάνι του Βόλου, παραχώρησε ο Δήμαρχος της πόλης σήμερα, κ. Αχιλλέας Μπέος, στο Δημαρχείο του Βόλου. Εκπρόσωποι των εταιριών και πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, με τις επισημάνσεις να είναι συγκεκριμένες. Ο Δήμαρχος συγκεκριμένα τόνισε ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα επενδυθούν στην πόλη αυτές οι δύο εταιρείες, είναι και οι πάνω από 600 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Προτεραιότητα, είπε ο Δήμαρχος, η υγεία των πολιτών όμως και η προστασία του περιβάλλοντος. Παρεμβάσεις έγιναν και από τους εκπροσώπους των εταιριών, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο μεγαλόπνοο project. Δεν είναι μόνο το σύνολο των χρημάτων που θα επενδυθούν. Είναι και οι 600 και πλέον άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας που προβλέπονται να δημιουργηθούν. Είναι το ότι την ολοκλήρωση του έργου ο Βόλος θα καταστεί ένα σημαντικός ενεργειακός κόμβος σε όλη την Ελλάδα, καθώς διασφαλίζεται η διακίνηση του 1/3 των συνολικών αναγκών της εισαγωγής υγρού αερίου της χώρας μας. Τα πλεονεκτήματα για την τοπική μας βιομηχανία και την οικονομία μας είναι κάτι περισσότερο από προφανή. Όπως βέβαια και για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού μας που τόσα χρόνια βρίσκεται σε τέλμα, με σημαντικές δραστηριότητες όχι μόνο από την παραγωγή του αερίου, αλλά και από τα εμπορεύματα και γενικά όλα. Αρχικά λοιπόν, ως Δήμος Βόλου, η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι θετική για το έργο αυτό και είμαστε διατεθειμένοι να συνδράνουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, αφού φαίνονται πολλά θετικά για την τοπική μας οικονομία. Περιμένουμε όμως και τα περιβαλλοντικά στοιχεία του έργου και θα επιμείνουμε σε αυτό. Πιστεύουμε ότι θα γίνει κατά τον καλύτερο τρόπο. Το συγκεκριμένο έργο, επειδή δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες του λιμανιού μας, δεν μας δεσμεύει κρυπηδώματα, δεν μας δεσμεύει άλλες δραστηριότητες, είναι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα και όφελος για το λιμάνι μας. We participate in 25% of the market share of LNG. To include one of the biggest projects, the biggest project in the world, which is in Qatar. Οι κυρίως όμως πηγές του έργου, το LNG θα έρχεται κυρίως από την, αυτή είναι η συμφωνία που κοιτάζουμε να κάνουμε τώρα, να έρχεται κυρίως από τον Γκόλφο του Μεξικού, όπου εκεί η Exxon Mobil έχει τα κοιτάσματά της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στη συμφωνία που κάνουμε με την Exxon Mobil θα έχουμε καλύτερες τιμές από ό,τι ίσως έχει και η υπόλοιπη αγορά. Αυτό λοιπόν θα μας δίνει τη δυνατότητα να πουλάμε σε καλύτερες τιμές στην βιομηχανία του Βόλου, καθώς επίσης και στην ελληνική βιομηχανία, δημιουργώντας έτσι μια τεράστια δυναμική και ανάπτυξη για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τώρα, τι αφορά το έργο? Το έργο, όπως σας είπαμε, αφορά την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι του Βόλου, όπου εκεί θα γίνεται η αεροποίηση και ουσιαστικά είτε το φυσικό αέριο θα πηγαίνει στο δίκτυο, είτε θα μπορούμε να πουλάμε, να διοχετεύουμε LNG απευθείας στη βιομηχανία και στις άλλες μονάδες βιομηχανίας. Στη συνέχεια, στο γραφείο του Δημάρχου υπήρξε ανταλλαγή αναμνηστικών. Argo? Argo. Is that so? Oh, I like that. Yeah, thank you. Thank you.